Από τις 28 Ιουνίου έως και τις 2 Ιουλίου θα διεξαχθούν στην Αλεξανδρούπολη τα 20 Ακριτίδια. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Φέτος το πρωτάθλημα θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ομουέβρου με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από τις 28 Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουλίου φιλοξενούμε μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα θα διεξαχθούν τα 20 Ακριτίδια, τα οποία είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που διοργανώνεται για τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας. Στους αγώνες θα συμμετάσχουν 20 ομάδες από την Ελλάδα και την Κύπρο και οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 5 ομίλους των 4 ομάδων. Ο τελικός για την ανάδειξη του πρωταθλητή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Μαρίνος Δαστερίδης την Κυριακή 2 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί. Στις ημέρες λοιπόν που θα διεξαχθεί αυτό το τουρνουά, οι 20 ομάδες που θα συμμετέχουν σε αυτό θα διαγωνιστούν μεταξύ τους σε αγώνες ποδοσφαίρου στα γήπεδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Έχουν καταρτιστεί 5 όμιλοι των 4 ομάδων. Θα ξεκινήσει όλη αυτή η διαδικασία των ομάδων να παίξουν λοιπόν μεταξύ τους και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή το πρωί στις 2 Ιουλίου στις 10.30 στο γήπεδο Καπαδοκίας, στο Δημοτικό Γήπεδο Καπαδοκίας, Μαρίνος Δαστερίδης. Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος αναμένεται να επισκεφθούν το Δήμο Αλεξανδρούπολης περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες, οι οποίοι θα προσφέρουν ενίσχυση στην τοπική οικονομία μέσω του αθλητικού τουρισμού. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση, γιατί αναμένουμε στην πόλη μας περισσότερα από 700 άτομα. Σκεφτείτε μόνο ότι όσοι είναι στις αποστολές των ομάδων είναι περισσότερα από 500 άτομα και σκεφτείτε ότι όλοι αυτοί θα έρθουν και με κάποιους συνοδούς τους. Από όλη την Ελλάδα, όπως είπα και πριν, και από την Κύπρο, θα επισκεφθούν αρκετά σημεία ενδιαφέροντας μέσα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Το σημαντικό όμως είναι ότι θα ενισχύσουν πάρα πολύ την τοπική μας οικονομία μέσω του αθλητικού τουρισμού, θα δώσουν μία ακόμη όθηση στον τόπο μας, ο οποίος αυτή την όθηση πραγματικά την έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Γιατί θα θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου ότι ζούμε σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Οπότε κάθε τέτοια κίνηση, που φυσικά ως Δήμος Αλεξανδρούπολης την ενισχύουμε πάντα, από την πλευρά μας κάναμε ό,τι ήταν το καλύτερο δυνατό ώστε να φέρουμε αυτή τη διοργάνωση και να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς, που πρέπει να τους αναφέρουμε και αυτούς, ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νομού Εύρου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνει αυτό το τουρνουά. Κάναμε λοιπόν ό,τι μπορούσαμε ώστε να ενισχύσουμε αυτή τη διοργάνωση και να τη φέρουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη.